Έχουμε κοντά μας τον Άλεκο Μπαρδάκη, αρχηγό της Διάνυσης Λίβερπουλ, να μας μιλήσει και το ντέρμπι εδώ στο Ελληνικό. Μια ήττα για εσάς 4-1 και σπάει το έτο μετά από πάρα πολλούς αγώνες που ξεκίνησε σχεδόν ένα χρόνο πριν από το παιχνίδι με τον Αστέρα Κυσαγιανής στο γήπεδό σας. Θέλουμε τη δική σου άποψη για αυτό το παιχνίδι, Άλεκο, γιατί είσαι και αρχηγός της ομάδας, είχε πάρα πολύ ένταση, ήταν ένα δύσκολο πρωτοήμιχρονο για εσάς, ένα τρελό σε ρυθμό δεύτερο ημίχρονο και πραγματικά θα μπορούσατε να κάνετε μια επική ανατροπή αν υπήρχε μια ψυχραιμία μετά την αποβολή και το 3-1 που έκανε ο Καζάκος. Καταρχάς να πω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, κρίνεται δίκαιο. Πλασματικό μεν, δίκαιο δε, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Όπως είπες, πολύ κακό πρώτο ημίχρονο. Γενικά ένα παιχνίδι που μπορούμε να πούμε ότι όλα πήγανε στραβά για μας και όλα καλά για τον αντίπαλο ή τέλος πάντων κάπως έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, okay, στο δεύτερο ημίχρονο, όπως είπες και εσύ, πολλά θα μπορούσαν να είχαν συμβεί, δεν συνέβησαν. Δίκαιη ήττα και συνεχίζουμε, έτσι είναι αυτά, έτσι είναι η μπάλα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αρθούν κι άλλες, μπορεί και να μην έρθουν, μακάρι για μας να μην έρθουν. Εμείς οφείλουμε να είμαστε πνευματικά δυνατοί και να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος για να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το 2-0 έχει έρθει από στατικές φάσεις. Εκείνη τη στιγμή ήταν κακό timing ή κακή έτσι, τοποθέτηση στις στιγμές αυτές. Τι θεωρείς? Μάλλον, ως επιτοπλίστων, οι στημένες φάσεις είναι και θέμα συγκέντρωσης, οπότε μπορώ να πω ότι δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι 100% και δεχτήκαμε αυτά τα γκολ. Είναι, όπως είπα πριν, συνέβησαν όλα τα στραβά για μας, δηλαδή που δεν τρώμε, έχουμε να φάμε, αν δεν κάνω λάθος, γκολ από στημένο τον πρώτο γύρο με τη Δόξα Βύρωνος, νομίζω, ναι. Δηλαδή, τρίτη αγωνιστική είναι. Τι να λέμε τώρα, αυτό. Οπότε όλα, όπως είπα, όλα στραβά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Okay. Έχοντας πάει στα ποδητήρια με 3-0, πώς μπαίνεις μετά στο δεύτερο ημίχρονο? Κάνει ο coach τις αλλαγές για να φρεσκάρει κάπως την ομάδα και να δώσει νέες ιδέες, να αλλάξει κάπως τη ροή του παιχνιδιού. Πώς μετά μπαίνεις μέσα, πώς το προσεγγίζεις και είδαμε τελικά ότι υπάρχει μια φάση που είναι κομβική που ζητάτε το πέναλτι του Φάρου. Από εκεί πέρα μετά γίνεται το επεισόδιο μεταξύ δύο αντίπαλων ποδοσφαιριστών και ανοίγει κάπως ο ρυθμός. Έχετε μείωση, γίνει το 3-1 και θα μπορούσε να γίνει και 3-3. Θεωρητικά το λέμε αυτό, αλλά το έδειχναν οι ευκαιρίες και ο ρυθμός του αγώνα. Πώς είναι αυτό που λέμε το σύγχρονο ποδόσφαιρο? Είναι αυτό που είπα ότι έτσι λίγο. Okay, ας πάμε και σε αυτό το φάσμα. Γενικά το παιχνίδι παίχτηκε στο όριο της στατιστικής ανομαλίας, ας πούμε. Δηλαδή αυτό που είπα, ότι συνέβησαν πράγματα που δεν συμβαίνουν συνήθως στην ομάδα μας. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε να χάνουμε 3-0, άλλο να χάναμε 2-0, άλλο να χάναμε 2-1, άλλο να χάναμε 3-1 στο ημίχρονο που θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι. Γιατί γίνανε και στο πρώτο ημίχρονο, χάσαμε κάποιες φάσεις που δεν είναι. Με τον Καζάκο πριν είναι τελείως το ημίχρονο. Αυτό που λέμε τα expected goals είναι σε υψηλό δίκτυο, ας πούμε. Okay, πήγαμε 3-0, τώρα λες τι να πει ο προπονητής. Τι να πει και ο προπονητής. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα restart, λίγο περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, σε ένα τέτοιο, και οι δύο ομάδες ήταν τακτικά σωστές, ας πούμε, και προσεγγίζουν, υπάρχει αυτή η βάση η τακτική, οπότε από εκεί και πέρα εμάς αυτό που μας έλειπε ήταν η ένταση, η ενέργεια, η συγκέντρωση, οπότε θα έπρεπε να βάλουμε αυτά τα στοιχεία στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως είπες και εσύ, τα βάλαμε, ήρθανε ακόμα μεγαλύτερες φάσεις για να μειώσουμε. Θα έπρεπε να είχαμε μειώσει, θα έπρεπε να μας είχε δοθεί πέναλτι, είναι καθαρό, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Παρ' όλα αυτά δεν μας δόθηκε, για άλλη μια φορά όλα ανάποδα, στην κόντρα αυτή της φάσης μένουμε και εμείς με 10, μένει και ο αντίπαλος, πάει ο ρυθμός που μας ευνοεί. Παρ' όλα αυτά το κάνουμε ένα 3, μπορούσαμε να το έχουμε κάνει και 2 και 3 ίσως. Πάλι όμως δεν έγινε και εν τέλει, όπως είπα και στην αρχή, αυτό που μένει είναι μια δίκαιη νίκη του συγκεκριμένου και εμείς πρέπει να παραμείνουμε πνευματικά δυνατοί και να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε παιχνίδι πολύ σημαντικό την Τετάρτη και μετά άλλες 6, σωστά, άλλες 6 αγωνιστικές, εξίσου είναι άλλοι 6 τελικοί για την ομάδα μας και ένα στις Τετάρτης 7 και μακάρι να γίνουν και 8.
που θα είναι ο αυθεντικός τελικός αυτός, αν γίνει 8. Δηλαδή, αν περάσετε την Νέα Ιωνία, στην ουσία μετά θα πάτε στον τελικό που είναι του κυπέλου και ακριβώς. Με τι ψυχολογία τώρα πάτε σε ένα ντέρμπι με πέρα στην Νέα Ιωνία, γιατί πρώτη φορά φέτος είδαμε την ομάδα να έχει τέτοια έτσι. Πνευματική αστάθεια στο παιχνίδι, δηλαδή να καταφέρει να χάσει το μυαλό τη και από τι αποφάσει του διαιτητή αλλά και γενικότερα από το ρυθμό του παιχνιδιού. Πώς πάτε παίρνει στην Νέα Ιωνία και με απουσίες και μάλιστα, γιατί έχετε μείνει με πλην δύο παίχτες που έμειναν, αποβλήθηκε ο Ξανίδης και ο Μαλάι. Και είναι στην ουσία από του τελικού από του πολλού που έχετε να δώσετε και για το πρωτάθλημα αλλά και για το κύπελο. Πάμε. Οκ, okay, θα καθαρίσουμε το μυαλό μα τώρα. Δεν έχουμε και πολλέ μέρε, αλλά οφείλουμε να το κάνουμε, όπως είπα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να τα δώσουμε όλα. Δεν ξέρω. Εγώ έτσι το βλέπω, να γίνει τελείωσε το παιχνίδι, ό,τι έγινε έγινε, όλα τα στραβά που τα να γίνουν γίνανε. Πάμε τώρα στην έδρα μας, να γίνουν όλα τα καλά για μας. Γιατί όχι. Θα τους μιλήσεις εσύ σαν αρχηγός. Εντάξει, συνέχεια μωρέ τα λέμε, τι να... Γιατί εντάξει, είστε όλοι μια καλή, είστε μια παρέα. Αυτό είμαστε, όπως λες και εσύ, είμαστε μια παρέα, συνέχεια τα λέμε. Νομίζω είμαστε και τόσα χρόνια μαζί, τα ξέρουμε τώρα τι έχουμε κάνει λάθος, τι δεν έχουμε κάνει. Okay. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ο καθένας, αυτό είναι ατομικό στον καθένα. Να ηρεμήσει, να κάνει την αυτοκριτική του, αλλά παρόλα αυτά να καταφέρει να κάνει το restart. Από αύριο, από μεθαύριο. Αλλά την Τετάρτη πρέπει να είμαστε εκεί. Αυτό είναι που μετράει. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι βασίως εδώ. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και πάλι καλή συνέχεια με υγεία. Να είσαι καλά.